Ο εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ για την Εθνική Ασφάλεια, Τζέικ Σάλιβαν. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Καλίν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να μεσολαβήσει στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διευθέτηση της κατάστασης στην Ουκρανία. Αυτό αναφέρθηκε από το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV. Στο πλαίσιο των παγκόσμιων και περιφερειακών θεμάτων, έγινε ανταλλαγή απόψεων για την ουκρανική κρίση, τις διαδηλώσεις στο Καζακστάν, τη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων με την Αρμενία, τα γεγονότα στο Αφγανιστάν, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Αιθιοπία, αναφέρει το κανάλι. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Καλίν, η κατάσταση στην Ουκρανία θα πρέπει να επιληθεί μέσω διαλόγου και συνεργασίας και η Τουρκία είναι έτοιμη να βοηθήσει σε αυτό με κάθε δυνατό τρόπο. Τονίστηκε η σημασία που αποδίδει η Τουρκία στην προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, ανέφερε το τηλεοπτικό κανάλι, επικαλούμενο την υπηρεσία τύπου του Προέδρου της Τουρκίας. Καλίν και Σάλιβαν έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και στην ανάπτυξη ενός κοινού στρατηγικού μηχανισμού. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.